Κανείς δεν μπορεί να συνέλθει ακόμη στην Αμαλιάδα μετά το πρωτοφανές περιστατικό που συνέβη μέσα στο προάβλιο του πρώτου λυκείου της περιοχής, όταν ένας 15χρονος μαθητής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μαχαίρωσε συμμαθητή του μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων ανήλικων παιδιών. Πετάχτηκε ο μαθητής που μαχαίρωσε το παιδί τρέχοντας και συνεχώς νομίζαμε ότι τον είχε χτυπήσει με μπουλές, αλλά κρατούσε ένα αιχμηρό λογικά μαχαίρι. Και μετά τον χτύπησε και έφυγε τρέχοντας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο 15χρονοι ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στο προάβλιο του σχολείου κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλύματος. Οι δύο μαθητές αρχικά διαπληκτίστηκαν με τον ένα να μην διστάζει να βγάζει ένα αιχμηρό αντικείμενο και να καρφώνει στην πλάτη και στο χέρι το συμμαθητή του. Μετά την επίθεση το έβαλε στα πόδια και εξαφανίστηκε ενώ στο σχολείο επικράτησε πανικός. Τον μαχαίρωσε πισόπλατα και στη συνέχεια πήγε να τον μαχαιρώσει και στο πρόσωπο, αλλά ο αδερφός μου πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του. Δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπούν τον αδερφό μου. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί αρκετές φορές, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Έχουμε τρελαθεί και εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί πονάει πολύ. Σε κατάσταση σοκ, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί του έκαναν ράματα στα τραύματά του. Του κάναμε τρία ράματα και οι γιατροί τον βοήθησαν και ψυχολογικά, γιατί το παιδί ήταν τρομοκρατημένο, ήταν φοβισμένο, δεν ήξερε και σε ποια κατάσταση ήταν. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του 15χρονου σε νοσοκομείο της Πάτρας. Φεύγοντας, κάτι τον έβρισε κάπως δηλαδή, και γυρνώντας τον είδε ότι του επιτέθηκε με το μαχαίρι. Ο 15χρονος περιέγραψε στους γιατρούς τη στιγμή που δέχθηκε την άγρια επίθεση. Εμόφυρτος και σε κατάσταση σοκ, ο 15χρονος μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια εδώ, στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Έγινε συραφή των τραυμάτων που έφερε από μαχαίρι στην πλάτη και τον αγκώνα και θα παραμείνει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους. Ο δράστης της επίθεσης νωρίς το μεσημέρι παρουσιάστηκε μαζί με τον πατέρα του στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί παρέδωσε και το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο επιτέθηκε στον 15χρονο. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι είχε διαπληκτιστεί και πριν λίγες ημέρες με τον συμμαθητή του κατά τη διάρκεια ενός πάρτι και σήμερα είχαν ένα ακόμη φραστικό επεισόδιο. Ο μαθητής συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τον νόμο περί όπλων. Είχαν τσακωθεί πιο παλιά για ένα περιστατικό δύο παιδιών, αλλά ήταν και κυρίως οπαδικά θέματα. Ήμασταν μέσα στην περισπερίδα και ξαφνικά βλέπαμε όλα τα παιδιά να τρέχουν έξω και προσπαθούσαν να χτυπήσουν το παιδί που μαχαίρωσε. Στο σχολείο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να σταλούν ειδικοί για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών του λυκείου. Αύριο ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ήταν κοινό μυστικό στην περιοχή ότι υπάρχουν δύο ομάδες, δύο παρέες, οι οποίες συχνά κατά το παρελθόν έχουν έρθει σε σύγκρουση μεταξύ τους. Είναι τα γνωστά προβλήματα εντοσχολικής βίας που αντιμετωπίζουμε κατά καιρού σε πολλά σημεία της χώρας. Δεν κατάφεραν όμως να προλάβουν από ό,τι φαίνεται και το διδακτικό προσωπικό και η τοπική κοινωνία το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε πολύ πιο άσχημο αποτέλεσμα. Βέβαια. 1:10 το μεσημέρι έφτασε εδώ ο νεαρός δράστης μαζί με τον πατέρα του, παραδόθηκε, ζήτησε συγγνώμη, παρέδωσε στους αστυνομικούς μάλιστα το θλόν όργανο. Ήταν ένα πολυεξάρτημα μήκους 10 εκατοστών από αυτά που ανοίγουν αναψυχτικά και μπουκάλια με κρασί. Ναι. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτό το πολυεξάρτημα υπήρχε και μια μικρή λάμα μήκους 3 εκατοστών. Με αυτήν φέρεται ότι χτύπησε στην πλάτη και τον αγκώνα τον συμμαθητή του, τον 15χρονο συμμαθητή του. Είπε στους αστυνομικούς, αφού ζήτησε συγγνώμη, ότι δεν κατάλαβε ότι ήταν ανοιχτή η λάμα, ότι απλά ήθελε να τον τραυματίσει και όχι βεβαίως να τον μαχαιρώσει. Αυτό είπε στους αστυνομικούς. Κρατείτε λοιπόν εδώ. Έχει σχηματιστεί η δικογραφία, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Αύριο το πρωί οδηγείται στον εισαγγελέα. Θα μείνουμε όμως σε κάτι διαφορετικό, θα πούμε κάτι άλλο. Και είναι εξίσου σημαντικό και με αυτό θα ολοκληρώσω. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ήδη στο σχολείο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και από τους γονείς και τους κηδεμόνες, ώστε το ζήτημα που έχει προκύψει ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβατικές ομάδες να διευθετηθεί και να το παρακολουθήσουν και οι ειδικοί. Είναι ιδιαίτερα εύθραυστη η ψυχολογία των εφήβων. Όλα αυτά βεβαίως είναι γνωστά. Θα πρέπει να ληφθεί και η απαραίτητη πρόνοια. Την παρακολουθούμε αυτήν την υπόθεση και ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Φρέσκο.